Φιλήσεις. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο φετινό Cyprus Rally 2018. Θέλω το μεγάλο σας χειροκρότημα για τη χορευτική ομάδα που μόλις είδαμε από τη σχολή χορού «Η Κύπρος». Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος, Φρίξο, για να ξεκινήσουμε με την παράδοση. Αφού έχει και την τιμητική της «Η Κύπρος» σε αυτό το Σαββατοκύριακο με το Cyprus Rally, Rally Κύπρος 2018. Είσαστε έτοιμοι για δράση? Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Είσαστε έτοιμοι για δράση? Yeah! Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πολύ θέαμα. Έχουμε 13 ειδικές διαδρομές. Λοιπόν, τα δοκιμαστικά έγιναν, πήραν την κατατακτήρια, τον κατατακτήριο αριθμό του στα αυτοκίνητα, θα τα δούμε σε λίγο που θα βγουν στη ράμπα. Και να είστε σίγουροι για ένα μόνο πράγμα, ότι θα δούμε θέαμα. Συγκινήσεις και πάνω απ' όλα... Πάνω απ' όλα χώμα, επειδή ένα ράλι Κύπρος δεν μπορεί να δεξαχθεί χωρίς ζέστη και χώμα, και φυσικά γνωρίζουμε άπαντες ότι δεν θα καταλήξουν όλα τα πυρώματα την Κυριακή στη ράμπα τερματισμού. Εμείς θα ευχηθούμε να το κάνουν. Βέβαια, όσα πιο πολλά αυτοκίνητα δούμε, τόσο το καλύτερο. Γνωρίζουμε όμως και το παρελθόν του ράλι Κύπρος, γνωρίζουμε ότι δεν θα καταλήξουν όλα τα πυρώματα, κύριε Μιχαηλίδη. Ο κύριος Μιχαηλίδης ήρθε να μας προλάβει, νομίζω. Και κάποιος μας παρακολουθεί από πάνω, ψηλά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο αγώνας μας παραμένει και φέτος ο μοναδικός στον κόσμο που μετρά σε δύο περιφερειακά πρωταθλήματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Είναι ο τέταρτος γύρος του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ο δεύτερος του πρωταθλήματος Μέσης Ανατολής, ενώ αποτελεί και τον τέταρτο γύρο του πρωταθλήματος, του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ράλι. Πολύ σωστά, ενώ η περιοδική φέτος της Λευκοσίας είχε την χορήγηση της Ψάφτης Auto Parts, η αποκλειστική αντιπρόσωπος των Eneos Oil των λιπαντικών στην Κύπρο, η οποία μάλιστα θα βοηθήσει και με τα δώρα, αλλά χρηματικά έπαθλα των δύο Golden Stages στο τέλος του ράλι. Και να πούμε ότι η περιοδική θα γίνει στους δρόμους της πρωτεύουσας, έτσι, στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Κάθε χρόνο, ακριβώς, την Κυριακή, το πρωί, και θα είναι το μεσημέρι και θα είναι εντελώς δωρεάν. Και αφού έκανες τη λίστα, για πες μου τελικά πόσα πληρώματα έχουμε. Έχουμε 62 πληρώματα. 62. Mm-hmm. 62 πληρώματα. Όχι από μόνο. 19 διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι το μυστικό. Έχουμε από Αργεντινή και Βραζιλία. Πήγαμε πολύ μακριά. Έχουμε από Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, από την Κύπρο φυσικά. Φιλανδία, Τσεχία, Ισπανία. Από την Ισπανία έχουμε, από ποια άλλη χώρα έχουμε? Έχουμε και από την Τουρκία. Και από την Τουρκία. Και από την Μεγάλη Βρετανία, και μάλιστα γυναικείο πλήρωμα. Γυναικείο και πολύ μικρή σε ηλικία. Και όχι μόνο γυναικείο πλήρωμα, η Katie Mummins, Αγγέλα, ήταν πρωταθλήτρια γυναικών το 2016 και έγινε η πρώτη Βρετανίδα. Γενικά, που το κατάφερε αυτό. Η Βρετανία που κέρδισε ευρωπαϊκό τίτλο ράλι εδώ και 49 χρόνια. Και είναι η πρώτη φορά που έρχεται να τρέξει στο ράλι Κύπρος. Ίδια ήταν αρκετά ευχαριστημένη με την διαδρομή που κάνανε σήμερα για τα προκριματικά. Θα δούμε αν είναι ευγενικός αγώνας μας μαζί της. Ως γνωστό, είναι ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας. Ωστόσο, πριν συνεχίσουμε, πρέπει να αναφερθούμε στο ανθρώπινο πρόσωπο της διοργάνωσης, τόσο και του Rally Κύπρος, αλλά και του Action for Road Safety, το οποίο διαγωνίζεται με την FIA, τον Κυπριακό Σύστημα Αυτοκινήτου και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Και αυτό, Φρίξω, γιατί σε όλο τον κόσμο περίπου 3.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο, οι περισσότεροι δυστυχώς ηλικίας 15 έως 29 ετών. Και αυτό φυσικά προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Γι' αυτό και σήμερα θα δούμε παιδιά να έρχονται εδώ μπροστά μαζί με τα αυτοκίνητα και θα κρατούν ένα πανό στο οποίο θα αναγράφεται ένα από τα συνθήματα που έχουμε για φέτος, έτσι. Είναι 10 χρυσοί κανόνες για την οδική ασφάλεια, μήνυμα το οποίο υπέγραψαν μεγάλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 13 πρεσβευτές, αθλητές όπως ο Γιώχαν Μπλεϊκ, ο Χάιλε Γκέμπρε Σελασιέ,
ο ποδοσφαιριστής ο Αντουάν Γκρίσμαν που θα αγωνιστεί και με την Γαλλία αύριο ενάντια στην Αυστραλία, η Βανέσα Λόου, ο μεγάλος αντισφαιριστής Ραφαέλ Ναδάλ και ο Βέιτ Φανίκερ. Φυσικά υπάρχουν και οδηγοί από αγώνες ταχύτητας όπως ο δύο φορές παθητής Φερνάντο Αλόνσο, ο Φιλίπε Μάσα, ο Νίκο Ρόσμπεργκ που αντίζει με Mercedes από την Φόρμουλα 1 και ο αναβάτης Μαρκ Μαρκές από το MotoGP, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φάρελ Βίλιαμς και η Μισελ Χέο και πολιτική όπως είναι η δήμαρχος του Παρισιού, η Άννα Χιντάλγκο. Υπάρχει μήνυμα φυσικά για αυτή την καμπάνια ότι πρέπει να υπογράψουν όλοι. Μπορείς και εσύ να υπογράψεις για να είσαι ασφαλής και να σώσεις ζωές με το να στείλεις μήνυμα με αυτές τις 10 εντολές τις οποίες έχουν μαζί τους εδώ τα παιδιά. Παιδιά. Και είναι τα παιδιά από τη σχολή χορού, περίμενε να το τη σημειώσουμε, σχολή χορού η Κύπρος και του ανοιχτού σχολείου Λάρναγκας. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τις 6 πρώτες ειδικές, σωστά. 6 πρώτες ειδικές, οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο. Το ελικόπτερο μας κάνει παρέα από την αρχή, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε 3 επαναλαμβανόμενες ειδικές. Κελιά, Αναλιώντα και Σταυροβούνι. Θα επαναληφθούν αυτές για το απογευματινό πέρασμα. Δεν φτάνει που έχουμε το ελικόπτερο, έχουμε και αέρα σήμερα. Και φυσικά, η πέμπτη ειδική, όπως και πέρυσι, είχαμε μια ειδική με το όνομα Γιώργος Κυπριανού. Ο αείμνης του Γιώργου Κυπριανού. Και φέτος το δεύτερο πέρασμα από τον Αναλιώντα θα φέρει το όνομα του Γιώργου Κυπριανού. Λοιπόν, Action for Road Safety. Το κάθε παιδί κρατάει από ένα χρυσό κανόνα. Παρακαλώ, ένα-ένα τα παιδιά να περνάνε στην σκηνή για να δούνε το μήνυμα, γιατί χάνονται 3.500 ζωές την μέρα. Περισσότερα από αυτοί είναι ηλικίες 15 με 29 και 500 από αυτές είναι ζωές παιδιών. Και φυσικά θα έχουμε... Όλα τα παιδιά με τα μηνύματα... Όχι, όχι, ένα-ένα θα βγαίνουν τα παιδιά και θα αντιπροσωπεύει και ένα αυτοκίνητο. Ωραία. Άρα θα ξεκινήσουμε με τα αυτοκίνητά μας. Έλα. Πρέπει να αφήσω λίγες κόλλες. Ξεκίνα. Θα καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο Λάρνακα στην σκηνή. Alright! 2018 Cyprus Rally. Here's Percy on the stage as well. Percy! How are you doing? Alright, Percy. Βλέπω είναι στις χαρές του ο κύριος εδώ. The cars are slowly building up to what is bound to be an exciting Cyprus Rally. Tough as always in this beautiful summer heat. They will all start. They will probably not all of them finish. All right. I can see almost all the crew slowly bunching up here for the start. We'll wait for another 5 minutes before we start this rally officially. We had the number selection this morning. Ο Νάσερ Αλατσίγια ήταν αυτός ο οποίος έκανε τον ταχύτερο χρόνο και θα το δούμε σε ποια θέση. 15. 15. Δεν θέλει να καθαρίζει ειδικές και αυτό είναι έξυπνο.